Ο γιος σου πώς σε λέει? Πάντοτε, ναι, πού το ξέρεις? Γιατί πως γλύκανε, παιδιά. Ποτέ δεν με λέει με το όνομά μου, πάντα μαμά. Μαμά. Του λέω, όπως το θεωρεί, να είδες που το φώναξε κάποιος, τον ξέρουνε γι' αυτό. Ο γιος είναι σκηνοθέτης, έτσι? Ναι, τι λες, εντάξει, ναι. Και σε έχεις σκηνοθετήσει κιόλας, έχετε δουλέψει μαζί? Έχουμε μια φορά μόνο, mm-hmm. όχι σε εκπομπή δηλαδή, όχι σε, που είχα φοβερό τρακ. Είχες τρακ, ε? Να πεθάνω. Αλήθεια, και στις παραστάσεις το έχεις αυτό, αν έρθει να σε δει ο γιος σου ή είσαι κάπως? Πεθαίνω, όχι μόνο ο γιος μου, όποιος και να έρθει, κάθε μέρα, καλά στην πρεμιέρα τρέμω. Αλλά στις 39 χρόνια τώρα, 40. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που λες. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων έχω κάθε μέρα αγωνία, αλλά κάπως μειώνεται, αλλά αγωνία έχω πάντα. Ποτέ, ξέρεις, ο ηθοποιός δεν μπορεί να πει ποτέ το κάνω καλά, κάθε μέρα ψάχνει. Βέβαια. Άμα πεις έτσι, έχεις τόσο χάσει το παιχνίδι. Ο γιος σου, Τζέσι, τι σου λέει? Θα σου ασκήσει κριτική ή είναι ότι η μαμά τα κάνει όλα τέλεια? Όχι, όχι, πάντοτε. Πάντοτε θα μου πει για το καλό ή το κακό ή για το έργο, πάντοτε. Και πάντα στο σπίτι, ποτέ στο θέατρο. Και φέρει μαζί για το κορίτσι του? Μαζί. Και εσύ από πάνω αισθάνεσαι λίγο πεθερά εκείνη την ώρα, τα βλέπεις? Μπακάρι να παντρευτεί, να αισθάνομαι πεθερά, έτσι το... Τόπα! Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τώρα βλέπω, ξέρεις, κάτι σύλλη και αυτά που... Πώς κάνουν οι μαμάδες? Μα τι κάνουν έτσι, ρε παιδί μου, να το πω σε όλες τις μαμάδες. Το παιδί, το κορίτσι, το αγόρι, γεννήθηκε για να φύγει. Βέβαια. Και από το σπίτι και να παντρευτεί και να κάνει δική του οικογένεια. Δεν κατάλαβα την κτητικότητα που έχουν. Εξάρτηση. Τραγικό πράγμα όμως. Λέμε, εγώ για σένα ζω και. Με μεγάλο και έτσι έπρεπε να κάνει. Τι πρέπει να γίνει. Και το βλέπει σε γυναίκες αυτό που δεν το περιμένει κανείς. Αυτό. Που δηλαδή, υποτίθεται πιο πιτσιρίκες ήταν ανεξάρτητες, ήταν πολύ μοντέρνες, είχαν άλλες ιδέες. Το θεωρώ και ξαφνικά αλλάζει όλο. Απέσιο πράγμα αυτό. Απέσιο, απέσιο. Τι δεν θα ανεχώσουν όμως ποτέ στην ύφη σου, υποτιθέστο? Κοίταξε να δεις. Να μου πάρει το γιο, να μου πάρει το γιο από το σπίτι. Αυτό είπα όλα και όλα. Είναι και κούκλα. Κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ ζω και ακολουθώ πάντα τις συμβουλές, ας πούμε, του μπαμπά μου που έχει πεθάνει πολλά χρόνια, θες χωρέστον, και της γιαγιάς που ήταν και πολλές παροιμίες που είναι όλες σωστές. Μας έλεγε, εσείς θα πάρετε κάποιον που θέλετε γιατί εσείς θα ζήσετε μαζί του ή θα κάνετε μια δουλειά που αγαπάτε επειδή θα την κάνετε εσείς. Εδώ την αγαπάμε και πολλές φορές βαριόμαστε, όχι να μην την αγαπάτε. Λοιπόν, θα πάρει, θα κάνει αυτό που θέλει. Εσύ ποια χαρακτηριστικά θα ήθελες? Κοίταξε, αν μου φέρει και καμιά εξόλυση και προόλυση, δεν θα... Πες χαρακτηριστικά που θέλεις από μια νύφη. Κανένα χαρακτηριστικό. Θέλω να αρέσει του Γιώργου. Ναι, ωραία. Πες μας τώρα ποια θέλεις. Τι πια θέλω, που ξέρω εγώ ποια το είναι. Παραγγελία. Θέλω να πω, θα ήθελες να μην έχει, τι να μην έχει, πώς να μην συμπεριφέρεται, τι είναι. Θέλω να μην είναι αχάριστη. Αχαριστία, η αχαριστία είναι ένα ελάττωμα που το συχαίνομαι σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο παιδί. Γιατί άμα είναι αχάριστη, τι σε πειράζει εσένα? Δεν μ' αρέσει ο αχάριστος άνθρωπος. Άμα αρέσει, αρέσει το γιο σου? Άμα του αρέσει, αυτό θα το γευτεί. Άρα, άμα του αρέσει, εσένα δεν θα συνοχλεί. Α, είναι αχάριστη. Αυτό θα το γευτεί. Μιλάτε, Τζέσι μου, με το γιο σου. Πάρα να σου πει ένα πρόβλημά του με τη σχέση του. Όλα, 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 όλα. Μιλάμε φιλικά και γι' αυτό και το λέω, γιατί έχω το δηλαδή ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Αυτό πώς το κατέκτησες στη ζωή? Από μικρή, από παλιά. Δηλαδή, ξέρεις, παλιά τα παιδιά τα κλείνανε στο σαλόνι και μιλάγανε μέσα οι μεγάλοι, πώς ήταν τότε. Ναι, 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 ναι. Εμείς από τότε που γεννήθηκε το παιδί ήταν πάντα δίπλα μας. Δηλαδή, και το πρόβλημα της δουλειάς που θα μιλούσαμε, αν θα πάρουμε το Φερεντίνο, θα πάρουμε τις, δηλαδή, την Κατέρι, τον Παύλο, κάποιον. Πάντοτε ήταν μπροστά το παιδί. Και πολλές φορές και μικρός που ήταν έλεγε τη γνώμη του. Mm-hmm. Αλλά και έχω μάθει να μιλάμε και μόνος του ήρθε και μου είπε, γιατί ήξερα ότι είμαστε φίλοι, ας πούμε, δεν θα το πει σε κάποιον. Αυτό το να χαριστεί και τα ψέματα δεν μ' αρέσουν, η υποκρισία αυτά. Αυτό τώρα, βρε Τζέσι μου, αν ας πούμε υπάρξει ένα θέμα ανάμεσα στο ζευγάρι και έρθει και σου πει ο γιος ότι μου είπε ψέματα ή μου φέρθηκε άσχημα, εσύ μετά το ξεπερνάς, έχεις αυτή την ικανότητα, γιατί ο ερωτευμένος το ξεπερνάει? Την έχω γιατί ξέρω πως έτσι πρέπει να γίνει, ότι κάθε ζευγάρι δεν μπορεί ούτε να μην τσακωθεί, ούτε να μην πει μια κουβέντα, τότε δεν είναι ζευγάρι. Τι να είσαι, σήκω, κάτσα, κάτσα, βαριέσαι κιόλας, δηλαδή. Θα είναι τα χειρότερα ζευγάρια. Κατάλαβες, το ξεπερνάς γιατί όταν ο άλλος είναι καλά που στο λέει, γιατί να μην είσαι κι εσύ? Συγγνώμη, είναι δικό του θέμα. Όλα ξεπερνιόνται όταν έχεις ανθρώπους δίπλα. Όλα, όλα, που όλα. Μπορεί να σε στηρίζουν. Και σύνελθα, όλα ξεπερνιούνται. Όλα. Και... θέλει αγώνα. Τίποτα δεν κατακτέται χωρίς αγώνα. Τίποτα.